Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο Ηλία Καφάγλου και το site το frounder.gr, χωρίς την αρθρογραφία των οποίων δεν θα ήταν δυνατό αυτό το θέμα. Όσο λοιπόν και αν φαντάζει περίεργο σήμερα, η ελληνική βιομηχανία αυτοκινήτου ήταν κάποια εποχή πραγματικότητα. Χαρακτηριστική η διαπίστωση του Ηλία Καφάγλου ότι στις 25 Ιουλίου του 1937 στην εφημερίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου καταγράφονται 24 ανώνυμες εταιρείες αυτοκινήτων. Ναι, ούτε λίγο ούτε πολύ 24. Οι περισσότερες βέβαια από αυτές κατασκευάζουν αμαξώματα για σασί που εισάγουν από το εξωτερικό, αλλά αυτό ήταν μια συνηθισμένη διαδικασία για την παγκόσμια βιομηχανία αυτοκινήτου της εποχής. Η χρυσή όμως εποχή της ελληνικής βιομηχανίας αυτοκινήτου ήταν από τα 70s μέχρι τα 90s. Οι φορολογικοί νόμοι της εποχής ευνοούσαν μικρά και απλά σε κατασκευή, αλλά με χαμηλό κόστος, αυτοκίνητα. Έτσι είδαμε το εκπληκτικό γιατί μηχανοκίνησε χιλιάδες ελληνικές οικογένειες Citroën Pony της Namco, National Motor Company of Greece, βασισμένο στα μηχανικά μέρη του επίσης εκπληκτικού Decevo της Citroën. Το ακόμη καλύτερο Renault Pharma της Mava, κάτι ανάμεσα σε Catrel και Renault 5. Το Fiat Amico και Scout και τα Ihatsu Zebra της Automechanica και τη Mevea, μεσογειακή επιχειρήση βιομηχανίας εμπορίου και της αντιπροσωπιών που ξεκίνησε από τρίκυκλα φορτηγάκια και κατέληξε στο πετυχημένο Fox πάνω σε δικά της σχέδια και τα μηχανικά μέρη από Reliant Kitten. Την ίδια εποχή αρχίζουν και οι πιο σοβαρές προσπάθειες. Πιο σοβαρές όχι λόγω του αποτελέσματος, αλλά της αποστολής που έχουν να επιτελέσουν κατασκευάζοντας αυτοκίνητα με πιο πολύπλοκα πάνελ εξωτερικά, μοντέρνα εσωτερικά και σύγχρονους κινητήρες. Αυτοκίνητα σχεδιασμένα κυρίως από ξένους κατασκευαστές. Κορυφαία προσπάθεια είναι σίγουρα η Τεοκάρ στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, με την οικογένεια Θεοχαράκη να αναλαμβάνει πετυχημένα αρχικά την παραγωγή μικρών φορτηγών Datsun D21 και 120 LB. Στη συνέχεια έρχεται και η παραγωγή του Sunny, ακόμα και του κορυφαίου GTI, που εκτινάσει στα ουράνια τη φήμη και τις πωλήσεις της εταιρείας. Βοηθά και το δημόσιο που προμηθεύεται αυτοκίνητα σχεδόν αποκλειστικά από την Deokar. Πριν το απαγορεύσουν αυτό οι ευρωπαϊκές διρεκτίβες, κάτι που ουσιαστικά καταδίκασε την όλη προσπάθεια. Παρόλες τις προσπάθειες για συνεργασία με την Kia και την Daewoo, το εργοστάσιο της Deokar στο Βόλο αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε στη Ρωσία σαν μονάδα παραγωγής της Kia. Την ίδια εποχή, η Automechanica, χτυπημένη από την κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τα χαμηλού κόστους Amico, Scout και Zebra, παίρνει το 1988 άδεια παραγωγής του Landa Niva από τους Ρώσους και αρχίζει να το κατασκευάζει στο εργοστάσιο της προκατόχου της αυτοκινητοβιομηχανίας Ελλάδος στη Θήβα. Εξελίσσει ακόμα και δική της έκδοση, τον Niva Cabrio. 1995 όμως η παραγωγή σταματά και το εργοστάσιο κλείνει, σημαίνοντας ουσιαστικά το τέλος της ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Θα μπορούσαμε βέβαια να αναφερθούμε ακόμη στην Elvo, όπως κάναμε μερικές εκπομπές πριν, στη Viamax με τα βραβευμένα αμαξώματα, τους Φακιανάκη, Σαρακάκη, Τσόκο, Τουρνικιώτη και άλλους πολλούς καροσερίστες που θριάμβευσαν στα 60's, καθώς και τις τόσες βιοτεχνίες που έφτιαχναν από απλά τρίκυκλα μέχρι εντυπωσιακά αυτοκίνητα επιδόσεων. Δεν μπορούμε όμως μέσα σε 5 λεπτά να καλύψουμε τις σχεδόν 160 σελίδες με τις οποίες αναφέρθηκε στο θέμα ο Λάμπρος Σκυρτσής στο βιβλίο του Greek Vehicle and Machine Manufacturers 1800 to Present. Στα ελληνικά, κατασκευαστές ελληνικών οχημάτων και μηχανών από το 1800 μέχρι σήμερα.
η ελληνική γραφειοκρατία, η παράλογη φορολογία πάνω στο αυτοκίνητο, η αρνητική κρατική στάση απέναντι στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας και η κλιματική στάση του εργατικού δυναμικού που με τις πράξεις του υπέσκαψε τις ίδιες του τις θέσεις εργασίας, καταδίκασαν οριστικά την όποια προσπάθεια για ελληνική παραγωγή αυτοκινήτων. Και όλους εμάς να βλέπουμε τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μία θέση που να ταιριάζει στις ικανότητές τους.